χωριό! Μοιάζει με ένα άνετο όχημα. Η Πίκο, Τότσο και ο Φούφου κατευθύνονται προς το χωριό των ποντικών. Μπορούν να γίνουν φίλοι με αυτό το ποντίκι. Τον είδες, αδελφέ? Όχι ακόμα. Να το! Χένρι! Ο Χένρι είναι! Γεια! Α, κοιτάξτε, μας κουνάει κάποιος το χέρι του. Μοιάζουν με μικρά ποντικάκια. Πίκο, φίλη σου είναι? Δεν τους ξέρω. Μας προσκαλούν όμως, πάμε. Καλησπέρα, ευχαριστούμε που ήρθατε να μας συναντήσετε. Ποιοι είστε εσείς? Εγώ είμαι η Πίκο. Αυτή είναι ο Φούφο και ο Τότσο. Πολύ παράξενο. Θα μας πέρασαν για κάποιους άλλους. Τέλος πάντων, ας πάμε. Εμείς κάνουμε μεγάλο ταξίδι. Φοβερό αυτό. Εγώ είμαι ο Τόμι. Εγώ είμαι η Τζέιν. Περιμένουμε το φίλο μας το Χένρι. Ακριβώς. Υποτίθεται ότι θα ερχόταν εδώ. Μήπως τον είδατε όπως ερχόσασταν? Α, και ήταν ευθεία, δεν είδαμε κανέναν. Πολύ παράξενο. Τόμι, Τζέιν, γεια σας! Χαίρομαι, με πολύ ωραία. Χρόνια και ζαμάνια. Χένρι! Ήρθες με ένα καταπληκτικό όχημα, πολύ πρώτο. Με κολακεύεις. Χένρι! Πεθαίνω της πείνας. Χένρι, έχεις πολύ πλάκα. Μην ανησυχείς, σε περιμένουν μπόλικα νόστιμα πιάτα. Νόστιμα πιάτα. Χένρι, από εδώ η Πίκο, ο Τότσο και ο Φούφου. Είναι σε ταξίδι, ελάτε όλοι, πάμε για φαγητό τώρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το σπίτι μας είναι λιγάκι πιο πέρα, θέλω κέφι. Δεν υπάρχουν ασανσέρ? Ορίστε, δοκιμάστε χυμό από φρέσκα λαχανικά, είναι πολύ γευστικός. Δηλαδή αυτά είναι τα νόστιμα πιάτα. Ωραία, ας φάμε. Χένρι, δοκίμασε. Πολύ γευστικός. Πολύ γευστικός. Πολύ. Γευστικός. Θέλω πιο άλλον ένα. Κι εγώ. Αυτός είναι ο τελευταίος, Χένρι, πώς και δεν τρως εσύ? Είναι όλα πολύ διαφορετικά από αυτά που τρώω συνήθως εγώ. Και τι τρώω συνήθως, μου λες? Τρώω πολύ νόστιμα φαγητά στην πόλη κάθε μέρα. Μπορεί να μην τα έχετε δει ποτέ, οπότε μπορεί να μην τα ξέρετε. Για παράδειγμα, πολύ νόστιμες τούρτες, σοκολάτα, βανίλια, τούρτες γενεθλίων, ρύζι βραστό, ρύζι με κάρι, ρύζι με αυγό, μπιφτέκι σκέτο, μπιφτέκι με τυρί, σοκολάτα παρφέ, μακαρόνια, σούσι, ο γκρατέν. Συγγνώμη, αλλά θα πάω να φάω στην πόλη. Τα ξαναλέμε εμείς. Γεια! Γεια σας! Έβγες τόσο γρήγορα! Είσαι καλά! Γεια σου, Χένρι! Να προσέχεις! Να προσέχεις! Δεν ήταν τόσο ευτυχισμένος. Η πόλη πρέπει να είναι πολύ ωραίο μέρος. Πρέπει να υπάρχουν πολλά νόστιμα φαγητά. Πολλά νόστιμα, ναι. Το καλαμπάκι είναι πολύ νόστιμο. Σας έφερα ένα γράμμα. Ευχαριστώ πολύ. Τίποτα. Από το Χένρι θα είναι. Αλήθεια, διάβασέ το. Γεια σας, πώς είστε? Σας προσκαλώ στην πόλη μου, το παράδεισο των ονείρων. Θέλω να σας κεράσω πολλά και ωραία νόστιμα φαγητά. Φοβερό. Πολύ καλά. Έχουν πολύ νόστιμα φαγητά στην πόλη. Θέλω να πάω κι εγώ εκεί, ναι. Όχι Τότσο, εμείς θα μείνουμε σπίτι μας. Ακριβώς, θα φροντίσουμε εμείς το σπίτι σας. Κάντε γρήγορα. Ευχαριστούμε πολύ. Πολύ ευγενικό εκ μέρους σας. Αρχίζει να φαίνεται η πόλη. Πολύ όμορφη. Αυτό είναι το σπίτι μου, δεν είναι μεγάλο? Έχουμε και φούρνο εδώ πέρα. Εκείνος ο λεμόμυλος αλέθει το αλεύρι. Το ψωμί ψήνεται από εκεί κάτω. Τι κάνετε εκεί, από εδώ? Αυτή είναι η είσοδος του ανελκυστήρα, μπείτε. Η τραπεζαρία είναι εκεί απάνω. Εδώ είμαστε. Ελάτε, Τόμι, Τζέιν, από εδώ! Ακολουθήστε με! Καλώς ορίσατε στο ξεχωριστό μου τραπέζι!
ως εδώ! Τέρμα τα παιχνίδια σου, μ' ακουσές, ε! Ο Μπόμπι, άργησες, γιατί δεν τρως μαζί μας, ε! Είστε τελειωμένοι! Παλιοάχλη, εγκλέφτη, φωτικά! Προς το παρφέ μου! Σκαρφαλώστε γρήγορα! Γρήγορα, παιδιά! Προσέξτε! Γρήγορα, γρήγορα! Τα καταφέραμε! Φινά όμως! Τόμι, κάνε υπομονή! Θα πάμε στο σπίτι! Δεν πρέπει να ανησυχείτε, παιδιά! Εγώ έχω μια ιδέα! Ακολουθήστε με, λοιπόν! Ελάτε! Περιμένω! Από εδώ θα πάρουμε ένα άλλο ασανσέρ! Πάμε! Ακριβώς, θα ανεβούμε στην κορυφή αυτού εδώ του πύργου. Δεν είναι το σπίτι σου, Χένρι, έτσι? Δεν είναι, επειδή εδώ είναι πάρα πολύ νόστιμο το φαγητό. Εγώ εδώ ζω στα κρυφά. Ελάτε. Αυτό εδώ είναι το κρυφό μου το σπίτι. Ελάτε, παιδιά. Εδώ θα ξεκουραστούμε, αλλά πρέπει πρώτα να φάμε. Γιατί νηστικό αρκούδι δεν χορεύει. Ας δούμε λοιπόν τι έχει μέσα. Τίποτα δεν έχει αυτό. Αυτή είναι μια μυστική σκάλα που οδηγεί στο φούρνο. Πάμε κάτω! Ελάτε, παιδιά! Φούρνος, ψωμίζες, Τόμ! Εδώ είμαστε! Ελάτε! Όχι, εγώ φοβάμαι! Όχι, όχι, εδώ παράγεται ενέργεια για το φούρνο. Αυτός ο τεράστιος οδοδοτός τροχός γυρίζει με τη βοήθεια του ανεμόμυλου και φτιάχνει ψωμί. Ρίξτε μια ματιά! Πω, εκπληκτικό! Εκείνος είναι ο διακόπτης. Πάμε, ας γλιστρήσουμε εδώ μέσα. Ελάτε γρήγορα, παιδιά! Ωραία! Τζέιν, δώσε ένα χεράκι! Αυτό που βλέπεις είναι ένα ομό υλικό, το αλεύρι, και φτιάχνεις ψωμί με αυτό! Ηρέμησε, αδελφούλη! Α, ψωμί! Τώρα θα φτιάξουμε ψωμί! Σε λίγο θα είναι έτοιμο φρέσκο και ζεστό ψωμί! Κοιτάξτε! Γρήγορα! Αδελφούλη! Τόμι! Πρέπει να κλείσω το διακόπτη γρήγορα! Μην το κάνεις! Είναι το πιο ενδιαφέρον θέαμα! Αυτός ο διακόπτης θα πάει εκεί! Θα σώσουμε τον Τόμι! Πρέπει να τον σώσουμε! Τόμι! 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 Θα είναι νοστιμότατο! Και κρουασάν! Κοντεύει το πονικίσιο ψωμί! Ο Νάτο! Αχου! Δεν μπορώ να βλέπω! Αχει πολύ αυτό το ψωμί! Δεν μπορώ να περιμένω άλλο! Θα βάω και τους τρεις σας μαζί! Σκάι τους! Υποχώρηση! Υποχώρηση! Γρήγορα, παιδιά! Εντάξει, παιδιά, από εδώ! Προτού μας κυνηγήσει ο βλάκας ο Μπόμπι, γρήγορα! Βλάκας είπε! Τι βάψαμε τώρα! Αχού, τι πάθαμε! Μη δείξτε γρήγορα! Βλέφτη μου δικαίω, όταν γυρίσεις να σε σκοτώσω! Έλα πίσω! Φάγατε πολλά νόστιμα φαγητά στην πόλη! Περάσατε καλά! Συνέβησαν πολλά και τρομακτικά πράγματα στην πόλη! Τελικά προτιμώ το χωριό! Δεν μου αρέσει να τρώω παρέα με το φόβο! Αχ, νόστιμο! Δώσ' μου ακόμα ένα! Το φαγητό του χωριού δεν είναι και τόσο άσχημο! Εσένα δεν σου άρεσε καθόλου εδώ! Αχ, το χωριό είναι το καλύτερο μέρος! Μπορεί και να μετακομίσει εδώ πέρα! Καλή ιδέα! Γιατί δεν μένετε κι εσείς εδώ? Αδύνατον! Εμείς πρέπει να κρατήσουμε την υπόσχεση που δώσαμε στον έσωπο! Ακριβώς! Άλλωστε φαίνεται ότι δεν μπορούμε να βρούμε λέπιτους σε αυτό το χωριό! Θα φύγουμε! Άντε πάμε λοιπόν! Κι άσε, θα τα ξαναπούμε! Ευχαριστούμε για το καλαμπόκι! Τα ξαναλέμε! Γεια! Γεια!
Πίκο, Τότσο και Φούφου. Μπράβο σας, κάνατε πολλούς φίλους. Ο Τόμι και η Τζέιν ξεγελάστηκαν, γιατί η ζωή των άλλων μας φαίνεται πάντα καλύτερη. Πιστεύω ότι κατάλαβαν πως θα είναι πιο ευτυχισμένοι όταν κάνουν τη ζωή που τους ταιριάζει. Αυτή τη φορά δεν μπορέσατε να βρείτε λέπη μου. Πηγαίνετε λοιπόν. Τα λέμε στην επόμενη ιστορία μας. Η Πίκο, ο Τότσο και ο Φούφου έφυγαν από το χωριό με τους υδροτροχούς και έφτασαν σε αυτή την πόλη με στένους. Αναζητώντας τα λέπια μου, ήθελα να πάνε σε εκείνο το μεγάλο νησί. Τι θα συνέβαινε όμως εκεί? Μπορούμε να φτάσουμε στο νησί με εκείνη τη βάρκα, έτσι, ε? Είναι αδύνατον, δεν έχουμε καθόλου λεφτά. Τότσο, Φούφου, εδώ πέρα, ακούστε! Θα μας πάρει με το πλοίο του, δεν είναι φοβερό? Αν δεν σας πειράζει να ταξιδέψετε με φορτίο. Δόξα τω Θεώ! Εμείς για αντάλλαγμα θα φυλάμε το φορτίο τους, γιατί δεν μας αρέσει να μην πληρώνουμε. Φύλακες! Ω, ναι, ας αναχωρήσουμε. Λοιπόν, αυτό το πλοίο είναι εμπορικό. Ελάτε, παιδιά, κατευθύνετε το πλοίο. Σηκώστε ένα παρί και αξιοποιήστε τον άνεμο. Εκεί πέρα είναι μία φωλιά κορακιού. Α, καταπληκτικό! Υψώστε τώρα το τριγωνικό πανί. Ποιος είσαι εσύ? Αυτό το πλοίο πάει στο νησί έτσι, ε? Πολύ σωστά, μα... Τι ανακούφιση! Μόλις έχασα παρατρίχα ένα επιβατικό. Πάρτε με μαζί σας παρακαλώ. Φυσικά θα σας πληρώσω τα ναύλα. Εντάξει, θα σας πάμε εκεί όπως θέλετε. Σας ευχαριστώ πολύ. Είστε κι εσείς μαζί, παιδιά, ε? Πληρώσατε τα ναύλα, μην είστε τζαμπατζίδες, ε? Μην είστε γενείς, ταξιδεύουμε τζάμπα επειδή βοηθάμε τον καπετάνιο, ξέρετε. Αλήθεια, μπορείτε να τον βοηθήσετε, ε? Μπορείτε. Έλα, πήγαινε στο τραπέζι αυτό, okay, πολύ πρόσεχε. Δεν ξέρουν τι συμβαίνει. Εδώ είστε εσείς, που είναι ο τρίτος. Συνεχίστε. Φυλάμε το φορτίο με βάρδιες. Καπετάνιε, θέλω να σου δώσω αυτό το κρασί. Αυτό είναι πολύ καλό κρασί, σε ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ, πηγαίνω στο κατάστρωμα να απολαύσω το δροσερό αέρα. Για χαρά! Ποιος είναι εκεί? Εγώ είσαι μόνος εδώ! Κι αν επιτεθούν πειράτες, είναι πολύ τρομακτικοί, ξέρεις. Κάνω ό,τι πρέπει. Μην ανησυχείς, θα πάρω εγώ τη θέση σου, εμπιστέψουμε, ε? Είμαι μεγάλος. Πήγαινε να φας τώρα με τους φίλους σου, πολύ νόστιμο το φαγητό, ε? Το φορτίο είναι εδώ μέσα, θα το φυλάξω εγώ. Άφησε το σε μένα, ε? Εντάξει, φύγε τώρα. Έλα, φύγε! Θα πρέπει να σας πω ότι είναι δικό μας καθήκον να φυλάμε το φορτίο. Αλήθεια! Να το φαγητό σου, Φούφου! Δεν είσαι μόνος! Ορίστε! Φούφου, μην ξεχνάς! Φυλάω κι εγώ εδώ πέρα! Ο καιρός είναι απειλητικός! Λοιπόν, θα κάτσουμε... εδώ πέρα για λίγο για να προφυλαχτούμε από τον καιρό! Μπλε
Βλέπω πολλούς δυνατούς τύπους σε εκείνο το πλοίο. Πώς θα τους επιτεθούμε? Η Αλέπο είναι άχρηστη. Πες της να τους πετάξει όλους αμέσως μέσα στη θάλασσα. Μάλιστα, κύριε. Πέταξέ τους στη θάλασσα. Δεν μπορώ να το κάνω. Αλλιώς θα σε κάνουμε κομματάκια. Λέει ούτε για αστείο. Δεν μπορώ να πέταξω γυναίκες και παιδιά στη θάλασσα. Αν δεν το κάνω όμως θα με σκοτώσουν. Εντάξει, πρέπει να βρω τρόπο να καταστρέψω την ομάδα τους. Αχ, τι ωραία που είναι εδώ πάνω. Πολύ δύσκολες ώρες, έτσι. Αδερφέ, τι κάνεις εκεί κάτω? Θέλω να σου δώσω ένα γλυκό. Σε ευχαριστώ πολύ. Γιατί όσο εσύ δουλεύεις εδώ σκληρά, ο Φούφου και η Πίκο τρώνε και κρυφά. Δεν πίστευα στα μάτια μου. Βέβαια δεν μου πέφτει λόγος. Είναι αλήθεια το? Ο Φούφου είπε, αν το ξέρε ο Τότσο θα το τρώγε όλο. Γι' αυτό καλύτερα να το φάμε μόνοι μας. Να σε πάρει, Φούφου. Είναι απέσιος, έτσι. Ξύπνα σε παρακαλώ. Η Πίκο το είπε αυτό? Ακριβώς, ο Φούφου είναι κλαψιάρης, είναι τόσο δειλός που δεν μπορούμε να τον εμπιστευόμαστε. Αλήθεια μου λες τώρα, δεν μπορώ να το πιστέψω. Επίσης είπε, ο Τότσο είναι πιο θαραλέος. Τη μισώ την Πίκο. Πού είναι ο Τότσο? Ξεκουράζεται στην καμπίνα. Είπε ότι δεν πρόκειται να φυλάξει άλλο. Δεν σε πιστεύω, είπε ότι θα έκανε το καθήκον του μέχρι να τον αντικαταστήσει ο Φούφου. Είπε ότι η Πίκο ήταν τόσο καυγατζού που δεν μπορούσε να αντέξει. Απίστευτο, είναι ένας άχρηστος. Φύγε από μπροστά μου. Τι έξυπνη που είμαι. Αχού, δεν ξέρω τίποτα για την τούρτα. Τότσο, φύγε από πάνω μου. Συγγνώμη που είμαι τόσο καυγατζού. Μα τι λες τώρα? Δεν είμαι κλαψιάρης, Πίκο, κοίτα με. Μπορώ να νικήσω τον Τότσο, λοιπόν, αρχίζω. Με πόνεσες, δεν θα σου το συγχωρήσω αυτό ποτέ. Άσε με. Τι κάνεις εδώ πέρα σου λέω, αδερφέ μου. Τι κάνω εδώ? Κοίτα μόνο σου, κοίτα. Δεν καταλαβαίνεις, είμαστε πειρατές. Είσαστε? Πειρατές σου είπα, μικρέ μου. Είναι περίεργο. Άσε με να σου εξηγήσω. Μπορεί να έχουν γυρίσει από τη θάλασσα. Παλιοπειρατές, δεν θα σας αφήσω να ληστέψετε όλο μας το φορτίο. Είσαι ακόμα ζωντανή, σκοτώστε την. Αμέσως, κύριε, με τα χαράς. Τι τρέχει εδώ? Αχ, έλεος, μη μας κάνετε κακό, σας παρακαλώ. Τα καταφέραμε. Αγαπήστε με. Τι είναι αυτό, Αχ, τι είναι? Βοηθήστε με, καπετάνιε. Ζωπέ, βοήθεια. Μα τις θάλασσες. Βοήθεια.
συμβαίνει, τι είναι? Σε παρακαλώ, δεν το έχω ξαναδεί ποτέ. Τέρας, συγχώρεσέ μας. Όταν τέρας είναι αυτό. Τέρας. Αχού, καπετάνιο. Πω, κοινωσό. Αφήσέ μας τέρα κόμμα. Βοήθεια. Γρήγορα, άφησέ μας τέρας. Εγκαταλείψτε το πλοίο. Κοιμήθηκα μια χαρά. Μα τι στην ευγή κάνετε εσείς εκεί πάνω, μου λέτε? Αυτή δεν είναι η σκιά του καπετάνιου, μας κατατρόμαξε. Καπετάνια, άσε μας κάτω, βγάλε μες από εδώ. Το φορτίο έφτασε με ασφάλεια χάρη σε εσάς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς σε χρωστάμε να ευχαριστώ, γιατί μπορέσαμε να βρούμε το λέπι του Εσόπου. Πουφού, συγγνώμη που είπα ότι σε μισώ, δεν το πίστευα. Κι εγώ σου χρωστάω μια συγγνώμη, πολύ λυπάμαι, Πίκο. Εγώ έκανα λάθος. Συγγνώμη, Τότσο. Πίκο, Τότσο, Φουφού, βρήκατε άλλο ένα από τα λέπια μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μάθατε επίσης πως είναι κακό να μαλώνετε. Αν είστε και οι τρεις ενωμένοι, θα μπορείτε να νικήσετε οποιονδήποτε κακούργο. Μην ακούτε τι σας λένε οι άλλοι και συνεχίστε το ταξίδι σας αρμονικά. Αχ, δεν μπορώ να περπατήσω. Τότσο, ούτε κι εγώ. Αχ, νύψα πολύ. Μου μυρίζει νερό, ναι. Αχ, πολύ σωστά. Να το εκεί είναι. Νερό. 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 Εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, να πιάσουμε. Αχ, πολύ νάστιμο. Αχ, αναζωογονήθηκα. Η Πίκο, ο Τότσο και ο Φουφού έφτασαν σε ένα χωριό με νυφίτσες. Αυτό το χωριό είναι τόσο πολύ ήσυχο που δεν βλέπω κανέναν. Μοιάζει με πόλη φάντασμα. Τι συμβαίνει? Πάμε, επίθεση. Είμαι η νυχτερίδα, είμαι μαζί σας, θα σας βοηθήσω. Κοιτάξτε το. Διάβλας. Να τι έρχονται, ελάτε εδώ γρήγορα. Πυρ! Αγιά! Έφυγα! Τα έσκασαν επειδή φοβήθηκαν εμένα. Είστε ασφαλείς τώρα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Είσαι πολύ δυνατός. Μου αρέσουν οι δυνατοί. Είμαι δυνατός και έξυπνος. Γεια σας. Γεια σας! Το είδα, νυχτερίδα, σε ευχαριστώ πολύ. Δεν κάνει τίποτα. Βοηθάω τις νυφίτσες, βοηθάω τους φίλους μου. Στο όνομα της δικαιοσύνης είναι καθήκον μου να βοηθάω όσους έχουν ανάγκη. Μόνο εγώ μπορώ να το κάνω όμως αυτό το πράγμα, γιατί... Υπήρχαν πολλές μέσα. Βγαίνουν έξω η μία μετά την άλλη. Είναι ώρα να πιάσω δουλειά, ακούστε με όλοι. Με αυτή την ομπρέλα μπορείτε να νικήσετε τον καθένα. Τα πουλιά από τη χώρα των πουλιών δεν είναι τίποτα μπροστά σας. Γιατί είναι η χώρα των πουλιών? Κοίτα, αυτή είναι το μέρος από που έρχονται τα πουλιά. Είναι ένα νησί. Α, που επιπλέει. Εκπληκτικό. Ξανά έρχονται πίσω. Είναι πολλά. Ξανά έρχονται. Τι θα κάνουμε
τώρα! Μην πανικοβάλλεστε! Κοιτάξτε εδώ! Ορίστε, κοιτάξτε! Ορίστε! Ένα δώρο για σας! Ρίξτε στην ομπρέλα τους με αυτό! Έλα, έρχονται! Περιμένετε να έρθουν πιο κοντά τώρα! Δεν έχουμε άλλη επιλογή, υποχώρηση! Υπέροχο είναι. Πρέπει να τρως πιο αργά. Δεν κάνει καλό στην υγεία. Προφυλαχθείτε, θα έρθουν κι άλλα. Νυχτερίδα μας έσωσε σήμερα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μας. Δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ αυτό που έκανες. Δεν κάνει τίποτα. Μα γιατί σας επιτίθενται αυτά τα πουλιά? Επειδή νομίζουν πως κλέψαμε το θησαυρό τους, τον καθρέφτη των ουράνιων τόξων. Έτσι πιστεύουν. Ουράνιων τόξων? Από τότε που γκλώπηκε ο καθρέφτης των ουράνιων τόξων, η πριγκίπισσά μας είναι δυστυχισμένη. Σπάνια χαμογελάει. Έχεις δίκιο, θα δω τι θα κάνω. Δεν κλέψαμε εμείς τον καθρέφτη των ουράνιων τόξων, αλλά αυτοί μόνοι τους. Όποτε βγαίνουμε έξω την ημέρα, μας επιτίθεται ξαφνικά. Μόνο αν συζητήσετε μαζί τους, θα γλιτώσετε από αυτό. Πολύ σωστά, πρέπει να τους μιλήσετε. Να γίνετε φίλοι. Ω, τι είναι αυτό! Ξύπνα! Πού, τι! Μην πανικοβάλλεσαι! Γύρισε τα κιάλια σου εκεί! Συγγνώμη! Κοίτα, κύριε, παιδί μου! Για να δω! Ω, έρχονται κάποιοι από το χωριό που μένουν οι νυφίτσες! Τι θέλετε εδώ? Ήρθαμε να σας μιλήσουμε! Δεν ωφελεί! Εχθές μας χτυπήσατε πολύ άσχημα! Θα σας εκδικηθούμε κι εμείς λοιπόν! Πριγκίπισσα, αυτοί εισέβαλαν στο κάστρο με σκοπό να μας κάνουν πολύ μεγάλο κακό! Όχι, ήρθαμε για να μεσολαβήσουμε ανάμεσα σε εσάς και τις νυφίτσες. Λένε ότι δεν έκλεψαν εκείνη το θησαυρό σας, τον καθρέφτη των ουράνιων τόξων. Πιστέψτε τους! Πάψε! Αυτές πρέπει να τον έκλεψαν σίγουρα. Γιατί νόμιζαν ότι θα μπορούσαν να πετάξουν. Α, μας είπανε πως δεν τον έκλεψαν. Μη λέτε ψέματα, δεν σας πιστεύουμε. Ηρεμήστε, χρυσέ μου, μην είστε απότομος. Δεν πιστεύουμε τους απεσταλμένους που μας στέλνουν οι νυφίτσες. Πριγκίπισσα, χαίρομαι που σας γνωρίζω. Λέγομαι Νυχτερίδα. Αντιχρίζοντας το θλιμμένο σας πρόσωπο, κατάλαβα ότι έκανε ένα τραγικό λάθος. Καταλάβετε με. Βασικά, είμαι με την πλευρά των πουλιών. Κοιτάξτε τα φτερά μου, μπορώ να πετάω. Κοιτάξτε, κοιτάξτε. Καταλαβαίνετε ότι είμαι ένας από εσάς. Θέλω να προσφέρω σε αυτή τη χώρα. Θέλω να σας ψιθυρίσω κάτι στο αυτάκι. Να πάρουμε αυτούς τους τρεις για ομήρους και να πετήσουμε τον καθρέφτη των ουράνιων τόξων. Πρέπει να ντρέπεσαι, Νυχτερίδα, κι εγώ σε πιστεύτηκα. Αντίο, αντίο, αντίο. Δουλειά, υπουργέ. Έχω να σας δείξω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Κοιτάξτε, με αυτή την ομπρέλα θα τους νικήσετε εύκολα. Θα σας την αφήσω σε ειδική τιμή. Θα σας κάνω μία επίδειξη. Πρώτα κρατάτε την ομπρέλα με το ένα χέρι και αυτό πηδάει μόνο του. Κοιτάξτε, μετά γυρίζετε αυτό. Ορίστε, κοιτάξτε και πέφτουν με τη μία. Κοιτάξτε πόσο εύκολα. Ορίστε, ακούλησε το χέρι μου. Παναγία μου. Το έτοιμά σας έγινε δεκτό. Η πριγκίπισσα δέχτηκε να σας συναντήσει. Πριγκίπισσα, εκπληρώστε την επιθυμία μου. Σταματήστε τον πόλεμο. Αν συνεχίσετε έτσι θα χάσουν και οι δυο πλευρές. Συμβιλιωθείτε μαζί τους. Σας καταλαβαίνω, μην ανησυχείτε. Ούτε κι εγώ θέλω πόλεμο. Αν βρούμε τον καθρέφτη των ουράνιων τόξων, δεν θα έχουν λόγο να τσακώνονται. Φουφου! Όπως ξέρετε, εγώ είμαι κουνάβι. Έχω δυνατή μύτη. Σωστά! Έχει πολύ δυνατή όσφρηση. Μπορεί να βρει τον καθρέφτη των ουράνιων τόξων με τη μύτη του. Θα τον βρείτε σίγουρα. Ναι, ναι, τα μπορεί. Δεν μπορείτε να βγείτε από εδώ μέσα. Δεν σας λέμε ψέματα. Θα βάλουμε τα δυνατά μας για να τον βρούμε. Εγώ το μόνο που θέλω είναι να επιστραφεί ο καθρέφτης. Σας ευχαριστούμε. Αχ, από καρδιάς. Εντάξει, πρωτού δύσει ο ήλιος πρέπει να βρείτε τον καθρέφτη. Αν δεν τον βρείτε θα επιτεθούμε με ισχυρές δυνάμεις στο χωριό. Κατάλαβα. Το υποσχόμαστε. Ναι.
Φούφου, είσαι σίγουρος? Μην ανησυχείς, έχει εμπιστοσύνη στο Φούφου. Από εδώ! Πόσο έξυπνος είμαι! Χάρη σε αυτόν τον καθρέφτη, ο μπρέλες μου πουλήθηκαν καλά. Εσύ έτυψες τον καθρέφτη. Χαίρομαι που σας ξαναβλέπω. Γιατί δεν κάνετε ένα μπάνιο να χαλαρώσετε κι εσείς? Ας σε γελάς, δώσε πίσω τον καθρέφτη των ουράνιων τόξων. Παρατήστε τα καλύτερα. Καλύτερα να τρέξω. Να την κάνω από εδώ. Ο ήλιος κοντεύει να δύσει. Τελείωσε ο χρόνος. Ας τους επιτεθούμε λοιπόν. Ακούστε με, η Πίκο πήγε να συναντήσει την πριγκίπισσα για να μιλήσουν. Αλλά μάλλον δεν βγήκε τίποτα. Παιδιά, δεν θέλουμε να πολεμήσουμε. Δεν έχουμε όμως άλλη επιλογή. Εμπρός λοιπόν. Νιφίτσα! Νιφίτσα, σταμάτα τον πόλεμο. Βρήκαμε τον καθρέφτη. Αλήθεια! Η νυχτερίδα τον έκλεψε. Δεν μπορώ να το κρατήσω άλλο. Αφήσε με, ρε παιδί μου. Τα καταφέραμε! Α, νυχτερίδα, θα σου δώσω ένα μάθημα που θα το θυμάσαι. Σε παρακαλώ, δώσε μου την ευκαιρία, ρε παιδί μου. Δεν θα σε συγχωρήσω ποτέ. Βοηθήστε με. Τώρα θα δεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Χάρη σε εσάς πήρα τον καθρέφτη των ουράνιων τόξων. Δεν κάναμε τίποτα. Σε στατώτσο. Ναι. Πες μου, Φουφού, τι σου συμβαίνει? Το λέει του Εσώπου. Σωστά. Ένιωσα πως είχα ξαναμυρίσει τον καθρέφτη των ουράνιων τόξων και μ' άρεσε. Πριγκίπισσα, ο καθρέφτης είναι ένα λέπι που έπεσε από τον Έσωπο. Από τον Έσωπο? Ακριβώς, ο Έσωπος είναι θλιμμένος γιατί χάσε τα λέπια του. Ταξιδεύουμε συνέχεια για να τα βρούμε και να του τα επιστρέψουμε μια μέρα. Αλήθεια, δεν το ήξερα αυτό. Τι όμορφο! Έχω την αίσθηση ότι εξαγνίζει το μυαλό. Θα επιστρέψω τον καθρέφτη των ουράνιων τόξων στον ιδιοκτήτη του. Από εδώ και πέρα δεν θα ξαναγίνει πόλεμος και θα ζούμε ειρηνικά. Άσχετα αν μιλάμε για πουλιά ή για νυφίτσες, θα ζήσουμε αρμονικά. Όλοι μας. Ναι, ναι. Όχι μόνο μεταξύ μας και με τις νυχτερίδες φυσικά. Ναι. Άλλαξαν όλα, νυχτερίδα. Ναι, εγώ δεν θα ξανακοροϊδεύσω ποτέ. Πίκο, Τότσο και Φούφου, ευχαριστώ που βρήκατε ακόμα ένα λέπι μου. Όπως είπε η νυχτερίδα, δεν πρέπει να εξαπατάμε κανένα παίρνοντας το μέρος του ενός ή του άλλου. Αν και δεν ξέρουμε τι θα συμβεί στο επόμενο ταξίδι σας, Πίκο, Τότσο και Φούφου, σας εύχομαι καλή τύχη! Απ' την καρδιά μου!